για τους κρύους. Αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν ο Ερμής έρχεται α, που είναι ακριβώς απέναντί σας, άρα μέσα στον τομέα σχέσεις, συνεργασίες και κάνει όψεις με τον Κρόνο, τον Πλούτονα, τον Άρη, απέναντι, α, απέναντι, του είναι και στο ζώδιό σας και ανάβρωμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να είστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, και ξεκίνημα δηλαδή, το ξεκίνημα καλό είναι, παρακάτω είναι το ζώδιο, την Τετάρτη και μετά, θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία αλλά και με την οδήγηση και με την συμπεριφορά σας γενικότερα σε ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζετε. Θα πρέπει να είστε όσο γίνεται πιο συγκρατημένοι έτσι και εμ, να ελέγχετε λίγο τα νεύρα γιατί οι κρύοι δεν είναι και παιδιά που ελέγχουν εύκολα τα νεύρα τους. Δεν, τους. δεν τους κρατάει αλλά τη στιγμή που κάτι δεν τους αρέσει μπορεί έτσι να εκνευριστούν πάρα πολύ. Αυτά όλα θα τα προσέξετε κυρίω Τετάρτη, Πέμπτη. Ποντάρω για του κρυού όμω, στην καλύτερη μέρα για σας τη εβδομάδα. Γενικά τη θεωρώ την καλύτερη μέρα τη εβδομάδα. Αλλά ειδικά για τα ζώδια τη φωτιά είναι η Αυριανή. Είναι η Τρίτη, που έχει ένα πολύ ωραίο τρίγωνο σελήνη αφροβίτης στο Λέοντα.